Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Είναι η τρίτη σεζόν. Είναι τρίτη σεζόν. Πρώτο επεισόδιο, χαμός. Είμαι super happy. Κι εγώ. Τόσο χαρούμενος που ξέχασα το νερό μου, αλλά δεν πειράζει. Είναι εκεί κάτω. Δεν ξέχασα το νερό μου, λοιπόν. Λοιπόν, πάμε να. Θα ξεκινήσουμε από τις αλλαγές ή με το τι θα συζητήσουμε σήμερα. Πάμε μετά. Εγώ να πω μια γρήγορη γιατί είμαι χαρούμενος. Για πες. Είμαι χαρούμενος γιατί το σημερινό δεν το είχαμε σχεδιάσει από την αρχή. Ήταν αρκετά σπουδαίο. Ενώ τα υπόλοιπα 64 επεισόδια. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά έκατσε το σημερινό σήμερα. Λέμε ότι το κάνουμε, ξέρω και το κάναμε και το θέμα έκατσε κάπως έτσι. Σωστά. Τέλεια. Οπότε. Να πω ότι μια αλλαγή από τις δύο που την έχουμε δει ήδη. Ναι. Ότι βάζουμε τον τοίχο. Ναι. Πολύ καλή. Χρειαζόταν νομίζω. Σίγουρα. Νομίζω ότι δείχνει λίγο καλύτερα. Εν τω μεταξύ δεν είχαμε βάλει και κάτι πράγματα μετά τη δεύτερη σεζόν και είχαν αφήσει τον τοίχο μαλακίες πίσω. Ναι, οκ. Χρειαζόταν να γίνει, ας το πούμε. Τώρα θέλω να δω αν θα βλέπουμε ατέλειες στο βίντεο πάντως να ξέρεις. Μην κάνεις τη ζωή που μαύρη. Θα δούμε. Ο τοίχος είναι. Για λέγε. Λοιπόν. Γενικά θέλω να πεις νεάκια πως είσαι, πως αισθάνεσαι. Γαμάτα, αλήθεια. Αυτό σκεφτόμουν πριν, δηλαδή είναι από τις πιο... είναι από τις περιόδους που νιώθω ότι το μεγαλύτερο boom ενέργειας, ξέρω εγώ, ίσως σε σχέση με πολύ μικρά έτη στο Πολυτεχνείο. Και... εντάξει, σίγουρα... boom ενέργειας. Έχω τεράστιο... Όχι τώρα, στο Πολυτεχνείο αν είχες. Όταν είχαμε ξεκινήσει το Sorcerer Full, τέτοιου είδους. Τέτοιου είδους boom. Δημιουργικά booms. Ναι, δημιουργικά booms, γιατί είναι γαμάτη περίοδος. Μάλιστα που λέω, θυμάσαι. Είχαμε βγάλει την αγγελία για να προσλάβουμε ένα άτομο πέρυσι. Την είχαμε βγάλει το Γενάρη. Και... το Γενάρη. Ή το Γενάρη τη γράψαμε και τη βγάλαμε το Φλεβάρι. Αλλά τότε έγινε. Είναι τόσο πίσω, Ναι. Okay. Ναι. Και τελικά μεγαλώσαμε με δύο άτομα και όχι με ένα, οπότε ύστερα από καιρό είμαστε ομάδα και είναι φοβερό, είναι καταπληκτικό, μια εξαιρετική ομάδα. Κάναμε launch στο Remote Work Cafe. RWC. RWC, παιδιά, Remote Work Cafe, πάρα πολύ λιτό. Το τυράκι και δεν έχουμε Remote Work Cafe. Θα φτιαχτούν και εγώ το σκεφτόμουν. Αυτά πρέπει να γίνουν RWC σε λίγο καιρό. Έχουμε και τα Ρόγκο. Πώς είναι, τώρα τι ξέρουν αυτοί. Ναι. το οποίο είμαι super happy γιατί είναι η πρώτη φορά που βγάλαμε προϊόν ύστερα από καιρό. Είναι πάρα πολύ λιτό. Εντάξει, ετοιμάζουμε όμως το επόμενο. Έχουμε και άλλα πράγματα που έρχονται. Το ένα θα είναι. Όχι, τα επόμενα. Έτσι, μπράβο. Τα επόμενα. Οπότε, τίποτα, super happy. Δεν λέω άλλα, θα τα πούμε λίγα. Τέλεια, λοιπόν. Γραμμάτα. Εσύ. Γενικά όλα πάρα πολύ καλά. Ωραία περίοδος. Δεν ξέρω, έχω αρχίσει και... με έχει χαλαρώσει αυτή η φάση. Δηλαδή, με το καλοκαίρι με ζόρισε πάρα πολύ για κάποιο λόγο φέτος. Δεν ξέρω γιατί. Ούτε διακοπές ξεκουράστηκα. Ήταν λίγο μίζερα, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Θα συμφωνήσουμε πόσο γαμάτο είναι το φθινόπωρο, επιτέλους. Δεν μου αρέσει φθινόπωρο. Στην Ελλάδα, ρε φίλε. Είναι καλοκαίρι χωρίς κανένα κακό του καλοκαίρι. Οκ, εντάξει. Κατάλαβα. Άμα λες φθινόπωρο, επειδή είμαι 25 βαθμούς, ναι, οκ. Okay. Ναι. Εντάξει, τώρα δεν είμαι 25, βέβαια. Έχουμε πέσει. Legit, οκ. Okay. Γενικά όμως πολύ κομπλέ. Δηλαδή, μετά λιγάκι κάπως έτσι μπήκα σε μια σειρά. Οπότε τέλεια. Είναι πιο ωραία τα πράγματα. Και τι άλλο, αυτά νομίζω, γονεάκια. Οπότε λοιπόν. Πάμε να πούμε στο Zoom. Ναι. Λοιπόν, κάνε ένα intro. Κάνε ένα intro για να μπουν όλοι στο Zoom. Τέλεια. Λοιπόν, το συγκείμενο δώσε. Το συγκείμενο είναι, συζητούσαμε γενικά για το πώς προσεγγίζουν τη δουλειά αυτή την οποία κάνουμε διάφορα άτομα, είτε επικοινωνιακά, πώς επικοινωνούν γύρω από τη δουλειά, στα social media και όλα αυτά, πώς διαφορετικοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν αυτό το επάγγελμα. Και σκεφτούμε τα εξής. Πρώτα απ' όλα, ότι ειδικά τον τελευταίο καιρό βαριέμαι πάρα πολύ με διάφορα πράγματα τα οποία βλέπω και διαβάζω. Και... πώς βαριέσαι αφού έχεις φοβερή διάθεση? Όχι, βαριέμαι αυτά που βλέπω και δηλαδή δεν μου προξενούν το ενδιαφέρον. Και μέσα από την κουβέντα που κάναμε, συνειδητοποίησα ότι μου λείπει πάρα πολύ να βλέπω γύρω από αυτή την τέχνη, το craft που λέμε, το craftsmanship του software, το οποίο πάει από design μέχρι πολύ πίσω systems πράγματα. Οπότε θα ήθελα να μιλήσουμε σήμερα γύρω από αυτό, το craftsmanship, διαφορετικούς τρόπους που βλέπουν κάποιοι αυτό το πράγμα που λέγεται software σε όλο το φάσμα που πιάνει. Οπότε αυτό, βαριέμαι, διαβάζω πολύ λίγα πράγματα που βρίσκω ενδιαφέρον. Βαριέμαι με αυτά που διαβάζω και που ακούω. Καλά, γενικά το, δεν ξέρω, η αρθογραφία νομίζω στο τεχνικό κομμάτι έχει πέσει. Έχει ξεφτυλιστεί τελείως. Έχει πέσει. Είναι νομίζω είτε πράγματα τα οποία είναι
πάρα μα πάρα πολύ συγκεκριμένα πώς θα κάνω αυτό με... Πώς να γράψεις σε τρεις γραμμές στην Python ένα for loop. Ναι, 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 πώς να κάνω αυτό, πώς να κάνω τα άλλο συγκεκριμένα και... Έχει ένα craft αυτό το πράγμα που λέμε software, να γράφεις γαμάτο κώδικα που να είναι όπως, όπως λέει ο Linus Torvalds, να είναι... δεν θυμάμαι, αλλά να είναι... Ξεκινήσαμε την ατάτη σεζόν. Με... Ναι, 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 ναι. Προσωπικότητες αμφιλεγόμενες. Που το έλεγε για, τα, για τις συνδεδεμένες λίστες. Έχει ένα τέτοιο τέλος πάντων που λέει: πρέπει να καλέσει τόσο κώδικα. Έχει ένα ολόκληρο τέτοιο. Anyway, για γίνεται να γράψει συνδεδεμένες λίστες εσύ και να αυτό είναι, αυτό είναι, ναι, γιατί το whole concept ήταν, ρε παιδί μου, ότι περιπτώσεις οι οποίες είναι ειδικές και μπορεί να λες if, else, else if και κατάλαβες όλο αυτό. Εσύ γράφεις κώδικα με τέτοιο τρόπο που όλα έχουν την ίδια σημασία. Αλλά εν τέλει καλύπτεις όλα τα cases. Να το βγάλω από μέσα μα τελειώνει. Ναι. Δεν πρέπει να υπάρχει else στον κώδικα. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Μόνο if. If και return μετά. Αν δεν κάνεις return, δεν έχει νέο next if. Εντάξει, ακραίο, αλλά ναι. Αυτό το έλεγε πρώτα απ' όλα, συμφωνώ. Μ' αρέσει αυτό πάρα πολύ. Για κάποιο λόγο τα βλέπω else. Με στον κώδικα νιώθω ανασφάλεια. Ξενερώνω πάρα πολύ. Αλλά είναι εντάξει, κοίτα, υπάρχουν φορές που μου βγάζει νόημα, απλά ξέρεις, είναι τα κλασικά. Okay. Στο 80% των περιπτώσεων δεν χρειάζεται το τάδε κομμάτι. Ωραία. Πάμε. Ωραία. Άρα λοιπόν θέλω να μιλήσω μακρηγόρησα για τέχνη. Ναι, για την τέχνη του. Κοίταξε, για να μην το τραβήξουμε τα μαλλιά εντελώς, ας μείνουμε, ξέρεις, στο software development ίσως και λίγο systems που αυτά είναι που πιάνουμε εμείς. Μην πιάσουμε τώρα design. Όχι, την τέχνη, ρε παιδί μου, το μεράκι, πώς να το πω. Ναι, 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 ναι. Το μεράκι. Ωραία, πω, τέλεια. Θα μπει στο τίτλο αυτό. Και ρούτερ κάποιο, δεν θυμάμαι. Νομίζω ότι τη Cisco που το αγόρασε, από την εντύπωση. Anyway, αρχικά βασικά να κάνω ένα ξεκαθάρισμα το ότι αν δεν το βλέπει σαν craftsmanship, δεν είναι απαραίτητα κακό. Γιατί, παιδί μου, μην πάμε στο κομμάτι του. Εμείς είμαστε ζήλωτοι του κώδικα και άμα δεν κάνεις, φίλε, δεν γουστάρεις τον κώδικα, δεν τα κάνεις καλά. Μην πάμε εκεί. Όχι, σε όχι. Καμία περίπτωση. Και δεν είναι και έτσι. Απλά, ρε παιδί μου, εμείς τυχαίνει να μας αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνουμε, να θέλουμε να το κάνουμε ένα μεράκι και πιστεύουμε ότι αυτό δίνει, ρε παιδί μου, μια φινέτσα, κάτι που μας αρέσει, ρε παιδί μου. Στο... Είναι πώς βλέπεις, ρε παιδί μου, βλέπεις. Ωραία, μπορεί να πάρεις ένα σπίτι από κάποιον ο οποίος απλά θέλει, ξέρεις, να βάλει πέντε τούβλα και να φτιάξει ένα σπίτι. Και υπάρχουν και σπίτια που κάποιος, ρε παιδί μου, θα το πονέσει, θα το αγαπήσει, θα το κάνει. Ρε, ναι, θα βάλει την ψυχή του μέσα σε αυτό. Και νομίζω ότι αυτό το craftsmanship δεν το συναντάς πάντα και δίνει πολλά καλά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να περιγράψει σε κανόνες, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν ο άλλος δεν το σκέφτεται σαν ένα ολοκληρωμένο προϊόν από την αρχή, μέση, τέλος, πώς να το προσεγγίσει, πώς να το κάνει, πώς θα το καταλάβει ο άλλος, πώς θα το πάρει να συντηρήσει ο άλλος. Γιατί ξέρεις, είμαστε όλοι στη φάση, α, κάνω εγώ το POC, φίλε, πάρτο, άντε. Και σε καλή μεριά. Δεν γίνεται όμως έτσι. Δηλαδή πρέπει, ρε παιδί μου, όλα αυτά τα πράγματα να έχουν μια λογική στο πώς γίνονται και στο πώς εξελίσσονται και στο... Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι βλέπουμε... Καταρχάς, ερώτημα ένα, βλέπουμε λιγότερο craftsmanship από ό,τι βλέπαμε παλιά? Αυτό είναι μια σκέψη που έχω κάνει όχι μόνο με το craftsmanship αλλά και με πολλά άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα την ποιότητα των άρθρων που διαβάζω, την ποιότητα του περιεχομένου γενικότερα στο όλο το κομμάτι αυτό. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει μια φθήνουσα πορεία ως προς την ποιότητα, αλλά υπάρχει μια αύξηση πορεία προς τον όγκο των δεδομένων. Άρα λοιπόν, άμα πριν είχες 1 στα 10 καλό και το έβρισκες ψηλό εύκολα, τώρα μπορεί να έχεις 10 στα 100. Και είναι πολύ πιο δύσκολο να τα βρεις ενδεχομένως. Άρα, δηλαδή, το ότι ξέρεις, η πληροφορία που παίρνεις κάθε μέρα αυξάνεται εκθετικά, σου μειώνει την δυνατότητα να βρεις την πληροφορία που κάποτε θα την έβρισκες πιο εύκολα. Άρα, λοιπόν, εκεί νομίζω εστιάζει το πρόβλημα. Προφανώς δεν έχω κάποιο τρόπο να το στηρίξω αυτό, απλά είναι λίγο στο μυαλό μου πώς το σκέφτομαι. Εσύ, γενικά, πώς το βλέπεις, ρε παιδί μου, από άποψη περιεχομένου κτλ. Βαριέμαι. Θα σου πω όμως γιατί. Ωραία, αρέσει αυτό. Θα σου πω όμως τι πιστεύω. Καταρχάς, είναι όντως το περιεχόμενο έχει εκτοξευθεί σε σχέση με παλιά. Είναι πολύ πιο εύκολο να γράψεις. Είναι πολύ περισσότεροι άνθρωποι, developers. Και είναι πολλές περισσότερες οι βιβλιοθήκες που πράγματα που παλιά έπρεπε. Δηλαδή, πάρε για παράδειγμα το React. Mm-hmm. Που γενικά δεν με αφορά σαν τεχνολογία, αλλά. Μου αρέσει αυτό. Όχι, σε σχέση με αυτά με τα οποία εγώ ασχολούμαι, αλλά οι άνθρωποι έχουν όντως κάνει craftsmanship εκεί μέσα για να φτιάξουν το React. Έχει δουλίτσα. Πρόσεξε. Αυτό τι έγινε. Πριν φτιαχτεί το React, προσπαθούσαν πολύ να προσεγγίσουν αυτό το πρόβλημα. Mm-hmm. Οπότε
έβλεπες διάφορα, έχουμε δει διάφορα patterns στο παρελθόν, ξέρω εγώ, από το, πώς το λέγανε μωρέ, η Angular ήταν. Ναι, ήταν η Angular, ήταν το Backbone που είχε το Ember, jQuery, ναι, τα web components, τα οποία ακόμα κάπως παίζουν, αλλά δεν έχουν βρει νομίζω το χαρακτήρα τους. Το Polymer. Polymer, μπράβο. Ακραίο. Οπότε υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις. Ξαφνικά εμφανίστηκε το React που κάνει αυτό το κόλπο. Θεωρώ ότι το όλο κόλπο του React ήταν το Virtual DOM και το Separation με το State. Mm-hmm. Εκεί νομίζω τα διέλυσε όλα. Όχι το Separation, το State. Βασικά ο κύκλος ότι το State επηρεάζει το View, το View που κάνει trigger cut, το cut αλλάζει το State και το State. Γιατί αν θυμάμαι καλά, τόσο το Ember όσο και το Angular είχαν two-way binding. Ναι, εντάξει, ναι. Το οποίο είναι πολύ δύσκολο να μην τα κάνει κόλλο όλα μέσα. Και νομίζω επειδή το React έκανε αυτό το αυστηρό έτσι. Το data flow, ναι, βασικά ήταν συγκεκριμένο. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω ποτέ πώς πέρασε ήταν το JSX. Ποτέ δεν κατάλαβα πώς αυτό το πράγμα γίνεται mainstream. Εντάξει, σου γλιτώνει. Άνοιξε βέβαια το δρόμο και για άλλα. Αλλά νομίζω ότι επειδή αυτό υπήρξε μια όσμωση εκεί, μαζεύτηκε πάρα πολύ κοινό στο React, οι άνθρωποι σταματήσαν και πολύ καλά κάναν να επανεφευρίσκουν τον τροχό μετά από αυτό. Προφανώς, ναι, έχουμε το Vue.js, αλλά εντάξει, τώρα χοντρά όλοι ξέρουμε ότι αυτά είναι σε κοντινά. Δηλαδή έχουν πάρει, θεωρώ, κοντινό pattern. Οπότε από και πέρα είναι θέμα γούστου πλέον αυτό. Ναι. Οπότε χάσαμε αρκετό, θεωρώ, craftsmanship από εκεί. Δηλαδή πριν μας θυμάμαι πολύ περισσότερο να μιλάμε γύρω από το. Τι θα επικρατήσει, τι θα κάνει, το front-end. Βέβαια και στο Vue versus React, που είναι τα πιο διαδεδομένα, ας πούμε, frameworks που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Βλέπεις ότι έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Για παράδειγμα, το Vue έχει το κλασικό component που έχεις JavaScript, template και CSS μαζί, δηλαδή μου που στο δίνεις. Νομίζω είναι πιο κοντά στη λογική των web components, αν θυμάμαι καλά πώς είχαν οριστεί. Ναι. Το React σου δίνει ένα μπασαρδεμένο πράγμα που έχεις templates και JavaScript και το CSS κάπου το κουμπώνεις και έχεις κάτι CSS in JS και style components. Εντάξει. Με ξεπερνάνε λίγο. Δεν ξέρω αν παίζουν ακόμα αυτά. Εγώ δεν παίζουν. Τα βλέπω σε code basis. Τώρα δεν ξέρω αν παίζουν σε. Ενώ ένας πιο έμπειρος προγραμματιστής από εμάς δεν ξέρω αν θα επέλεγε αυτές τις τεχνολογίες για να προχωρήσει. Αλλά σίγουρα ζουν εκεί έξω, είναι ανάμεσά μας και τέτοιες ιστορίες. Okay. Όπως και οι φίλοι του Γιάννη για τα μανιτάρια. στον Άρη που συναντήσαμε. Ναι. Αλλά ναι. Okay. Είναι, ρε παιδί μου, εντάξει, okay. Όταν επικρατεί κάποιος, σίγουρα πας. Τίνεις μάλλον προς αυτό που λέω τέλεια μετριότητα. Δηλαδή, ρε παιδί μου. Ναι. Το πες τέλεια, γιατί έτσι και στο frontend αυτή τη στιγμή, όπου χρειάζονται, γιατί σχεδόν πουθενά δεν χρειάζονται, αλλά για όπου χρειαστούν, υπάρχουν πολύ καλά frameworks. Ενώ δεν δυσάρω το React, επειδή. Απλώς πιστεύω ότι οι περισσότερες φορές που χρησιμοποιείται. Δεν χρειάζεται. Το παρακάνει από ό,τι. Ναι, αλλά σαν τεχνολογία θεωρώ ότι είναι εξαιρετική δουλειά. Μην λέμε τώρα βλακίες. Λοιπόν, ένα. Εντάξει, κάτι παραπάνω ξέρουμε. Ναι, όχι, δεν το συζητάμε. Είναι απλά εξαιρετικό. Δύο. Στο κομμάτι του HTML μέχρι τη βάση δεδομένων, με Django, Laravel, Phoenix, Rails, όλο αυτό το συνάφι. Phoenix. Είναι του Elixir που έχει αρχίσει και παίζει αυτό τελευταία. Δεν είμαι τόσο cool ακόμα. Ναι, έχει ρε παιδί μου λυμμένα αρκετά θέματα εκεί. Πάλι, δηλαδή, όσες φορές έχουμε Django Views, πόσες φορές θα βάλουμε πάνω τα skills, τα προγραμματιστικά που έχουμε. Λίγες. Συνήθως, ρε παιδί μου, έχεις κάποια δεδομένα, θες κάπως να το φέρεις από τη βάση, ναι, να τα μασαζάρεις λίγο, άντε να βγάλεις καμιά super duper πράξη τύπου 1 και 5 κάνει 6. Ναι. Και να το βάλεις αυτό να το δείξεις μπροστά, δηλαδή. Καταλαβαίνω το να πας σε ένα single page application για περιπτώσεις όπως ένα dashboard που έχεις δυναμικά πράγματα, διαγράμματα, θες να δείξεις πληροφορία στον τελικό χρήστη, παιδί μου, και να του δώσεις να φιλτράρει, να κάνει. Ξέρεις, έχεις, παιδί μου, μια διαδραστικότητα αυτό το πράγμα. Αλλά τι να κάνω που το 80% των εφαρμογών, παιδί μου, είναι crud. Και το τελευταίο θεωρώ ότι στο DevOps έχει λυθεί, ρε παιδί μου, άρχισε σε σημαντικό βάθμο το θέμα. Όχι εντελώς, δεν είμαι super happy γιατί είμαι και λίγο νέρντουλας εκεί. Αλλά. Εγώ πιστεύω το Terraform δεν θα κρατήσει για πάρα πολύ.
Πρώτα απ' όλα και εγώ το πιστεύω και θα πάμε μετά εκεί. Α, ή ντεο ξενούσε. Όχι, εγώ εννοούσα σε κομμάτι Docker, Heroku. Τώρα το Docker, ο Onisius, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν μεθοδολογία. Υπάρχει το αυτοδιαχειριζόμενοι κυβερνήτες που τρέχουν serverless από κάτω. Υπάρχουν τέτοια πράγματα πλέον. Οπότε, ναι, ρε παιδί μου, όχι, αλλά... ναι, είναι υπερβολή, αλλά είναι σε ένα βαθμό σημαντικό, είναι λιμένο. Δεν θα, πώς, τι να πω. GitHub Actions πλέον δεν θα καθίσεις. Είναι πολλά πράγματα έτοιμα. Δεν θα, παλιά, εμείς έχουμε κάτσει πάρα πολλές φορές να πούμε για το πώς θα στήσουμε ένα γαμάτο CI. Ναι. Όχι, πολλές φορές το έχουμε κάνει. Και μπορεί και να το κάνουμε κάποια στιγμή στο μέλλον. Κάπως διαφορετικά από ό,τι γίνεται. Εκεί όντως φέραμε τα skills μας επάνω, σωστά abstractions. Πώς θα αποφύγουμε περίεργες περιπτώσεις. Δεν βγήκε αυτό το πράγμα ποτέ, αλλά μπορεί να βγει μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής. Μέχρι και σήμερα. Μέχρι και σήμερα. Μπορεί όμως να βγει. Αλλά τώρα εντάξει, ξέρεις, γράφεις το YAML και. Αυτό. Ναι, ρε παιδί μου, απλά είναι και αυτό λίγο. Πας μετά στο άλλο κομμάτι, ρε παιδί μου, του overengineering. Ότι πας και βάζεις παραπάνω προσπάθεια στο να λύσεις ένα πιο απλό πρόβλημα. Το οποίο παίζει. Το βλέπεις αυτό πλέον. Καλά, παντού. Τι εννοείς. είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο και είναι φαινόμενο που και από τη μία. Κοίτα, καταλαβαίνω τις περιπτώσεις όπου κάποιος θέλει να παίξει. Και εγώ το κάνω. Ναι. Και πας, λες, θέλω να δω από τότε τεχνολογία Α. Δουλεύει κάπως, θέλω να δω πώς θα την προσεγγίσω. Και του πετάω λίγο τα μάτια έξω, ρε παιδί μου, στη διαδικασία. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Μετά υπάρχει και το ότι, ξέρεις τι, με κρίνουν με το κιλό, οπότε πρέπει να γράψω πολλά κιλά, ρε παιδί, έτσι, για να φαίνεται γεμάτο. Δεν ξέρω, πολλές φορές δηλαδή αισθάνομαι ότι κάποιες εταιρείες αναγκάζουν τον κόσμο να κάνει over-engineering, ώστε να αποδείξει ότι κάποιος είναι, δηλαδή. Το οποίο κάνει ζημιά στο προϊόν, εν τέλει. Ναι. Για πες για το Terraform. Το Terraform θεωρώ, ρε παιδί μου, ακόμα θεωρώ βασικά ότι έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κακό. Δεν είναι φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο που να μπορεί να παίξει καλά αυτόματα. Κατάλαβα τι λες. Δηλαδή η δυναμικότητά του έχει ένα συγκεκριμένο ταβάνι. Και νομίζω ότι αυτό σε πολλές περιπτώσεις δημιουργεί πρόβλημα. Να. Είναι λίγο ζώρικο, δηλαδή θεωρώ ότι έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά στην τελευταία έκδοση που έχουν το 3-way merge, νομίζω λέγεται αυτό, ότι πρακτικά παίρνω το τι υπάρχει, το τι μου γράφεις και το τι έχω στο state και κάπως θα κάνω λίγο καλύτερα resolve μεταξύ τους αυτά, τα λύνω δηλαδή τα προβλήματα, αλλά δεν είναι... Καταρχάς να πούμε μια πολύ σύντομα την το Terraform, γιατί εντάξει, είναι και λίγο hardcore, οπότε... Σιγά μου ρε τώρα, εντάξει. Όλοι τώρα. Κάνω Terraform για να κάνεις ένα Jekyll site με, ξέρω εγώ, με Gatsby. Ισχύει. Jekyll 11. Για πες την Terraform. Λοιπόν, όχι, εσύ πες. Έχω μιλήσει πολύ. Ωραία. Εγώ δεν μιλάω καθόλου. Το Terraform λοιπόν είναι ένα εργαλείο το οποίο μας επιτρέπει να περιγράφουμε τον τρόπο που θέλουμε να στηθεί μια υποδομή. Σε κώδικα, σε μια γλώσσα που λέγεται TSL. HCL. HCL. Ναι, Hashicorp Language. Ναι. HCL. Η οποία μοιάζει λίγο με YAML, με JSON, είναι μια μίξη τέλος πάντων αυτών των δύο. Αλλά το καλό τι έχει είναι ότι από πίσω αυτό έχει διάφορα plugins τα οποία συνδέονται με τον αντίστοιχο πάροχο που έχουμε για το cloud μας, όπως είναι το Amazon, η Google, Azure, DigitalOcean, οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιούμε. Και αν εμείς περιγράφουμε εκεί, αυτό φτιάχνει ένα πλάνο για το τι θα υλοποιείς σαν αλλαγές. Ότι μου έχεις βάλει ένα καινούριο server, οπότε θα φτιάξω ένα server. Μου έχεις διαγράψει τον server που είχα, διαγράψω έναν server. Έχει δηλαδή μια τέτοια διαδικασία και περνάει και κάνει και εφαρμόζει τις αλλαγές αυτές, ώστε να καταλήξουμε στο τελικό πλάνο μας. Τι καλό έχει αυτό, ότι μπορώ εγώ να περιγράψω κάπως την υποδομή μου και δεν πρέπει να θυμάμαι το θέλω δύο servers κάπως έτσι φτιαγμένους κλπ. Άρα λοιπόν αυτό είναι. Συγκεκριμένα προδιαγραμμένο πάνω στο Terraform και ταυτόχρονα. Τι κάνει ταυτόχρονα, ναι. Μπορεί ρε παιδί μου αυτό να το εφαρμόζει από μία αλλαγή στην επόμενη, να ξέρει τι έχει φτιαχτεί, τι δεν έχει φτιαχτεί και να το φτιάχνει. Άρα λοιπόν είναι πολύ καλό εργαλείο. Θεωρώ όμως ότι ακόμα το Terraform είναι φτιαγμένο για να το τρέχει άνθρωπος.
Ακόμα δηλαδή και με το Terraform Cloud που έχουν κάνει, που είναι το προϊόν της Haskell, της εταιρείας που το, που το έχει φτιάξει για να τρέχει αυτοματοποιημένα διαδικασίες στο Terraform. Τι σε χαλάει στο πώς το έχουμε κάνει εμείς? By the way, εμείς έχουμε ένα repository που το λέμε infrastructure στο GitHub της εταιρείας και ανοίγουμε pull requests. Σωστά. Και έχουμε βάλει αυτόματα, κάνει ένα comment που σου λέει ότι με αυτές τις αλλαγές που κάνεις στον κώδικα θα φτιάξω ένα server, θα, όλα αυτά τα οποία είπες, και το πατάς merge, αυτό πάει και το τρέχει. Τι σε χαλάει σε αυτό? Νιώθεις ανασφάλεια? Αρχικά, εντάξει, υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει να κάνει απαραίτητα με το Terraform, αλλά είναι το ότι εγώ θα ήθελα πάντα να δίνω την έγκριση για το τελικό πλάνο που θα τρέξει. Πώς το έχουμε λύσει αυτό εμείς? Έχουμε πει ότι πρέπει πάντα το pull request να ξεκινάει από το. Να είναι up to date με το master, ναι, ή με το main. Ναι. Συγγνώμη. Με το default branch. Με το default branch. Και. Άρα με αυτόν τον τρόπο, εγώ ξέρω ότι το πλάνο που θα μου έρθει και θα τρέξει πάνω στο pull request θα είναι το πλάνο που όντως θα τρέξει μετά και στην υποδομή μου. Άρα λοιπόν αυτό είναι. Έχουμε κάνει μια σύμβαση εκεί στην ουσία. Νομίζω ότι το έχουμε κάνει και στο GitHub σαν επιλογή να μην μπορώ να κάνω merge στο pull request άμα δεν είναι. Ναι. Όχι, όταν λέω σύμβαση εννοώ δεν είναι ότι έχω εγκρίνει αυτό το πλάνο. Ξέρω ότι επειδή υπάρχει αυτό το και το. Ναι, τεχνικά αυτό είναι. Αλλά αν κάποιο κάνει force push. Α, όχι, έχουμε κόψει το force push. Όχι, ναι. Θα προτιμούσα να μπορώ εγώ να εγκρίνω το πλάνο. Το άλλο είναι ότι δεν τρέχει πάντα το Terraform με τον τρόπο που εσύ πιστεύεις ότι θα τρέξει. Δηλαδή, τι εννοείς? Στο πώς προτεραιοποιεί κάποια resources στη δημιουργία τους δεν είναι πάντα. Α, ναι. Έχουμε θέμα τώρα σε αυτό με ένα πελάτη, επειδή κάνουμε provision Kubernetes, ένα Kubernetes cluster. Οπότε τι θέλαμε να κάνουμε, φτιάχνουμε το cluster, να ξέρω, αυτό ελπίζω να κλείσει σήμερα. Φτιάχνουμε το cluster στο EKS, στην Amazon. Mm-hmm. Ωραία. Και μετά πάμε, θέλαμε κιόλας να περάσουμε Helm charts, όλα αυτά, ξέρω εγώ, μέσα από το Terraform. Αλλά επειδή τα φτιάχνουμε μια περίεργη σειρά κάπως, εσύ δεν μπορείς και να πάρεις τα credentials και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας, δεν μπορείς να μιλήσεις ποτέ. Ναι. Αυτό το cluster εκεί γίνεται ένα κόλπο ιδιαίτερο. Μετά μπορεί το plugin να μην περιμένει να δημιουργηθεί το cluster και να είναι διαθέσιμο. Μετά μπορεί να πας και να κάνεις, να πρέπει να βάλεις κόλπο και να πεις περίμενε το αυτό, ή με το ζόρι εσύ να χρησιμοποιήσεις κάποια μεταβλητή και δεν τη χρειάζεσαι από κάποιο άλλο resource για να δείξεις τη σύνδεση των δύο. Θες να σου πω ότι λοιπόν σε έναν άλλο πελάτη τώρα θα στήσουμε ένα κομμάτι infrastructure as code, αλλά με CloudFormation, όχι με, με το αντίστοιχο Terraform ας πούμε της Amazon, αν μπορεί να οριστεί έτσι. Αυτός, επειδή υπάρχουν, αν αυτά τα προβλήματα υπάρχουν στο Terraform μια φορά, στο CloudFormation δεν θα σου πω την ακριβώς τα ίδια, αλλά είναι αρκετά πιο δυσκίνητο, ρε παιδί μου, okay, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το CloudFormation είναι massive pop. Πάρτε αυτό, δεν έχει καμία δυναμικότητα σε σχέση με το Terraform. Οπότε. Και επίσης νομίζω δεν έχει και τη δυνατότητα για να κάνει αλλαγές. Όχι. Κάνει. Ναι. Αλλά είναι τέλος πάντων, είναι αρτηρίο. Ναι, massive tag αυτό το πράγμα. Τι θέλει να κάνει αυτό το παλικάρι? Θέλει να βάλει το infrastructure πάνω σε Apache Airflow workflows. Ότι κάνει αυτό, αν πετύχει, κάνει αυτό, κάνει το άλλο. Το οποίο στην ουσία είναι ένα μοτίβο που εξερευνεί τώρα, είναι ένα εργαλείο άλλο που λέγεται Pulumi, το οποίο κάνει infrastructure as code, αλλά το κάνει πιο progressive, πιο procedural, γράφεις κώδικα στην ουσία. Αυτό είναι και σε JavaScript νομίζω, και είναι κυρίως για AWS. Παίζει, δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει πολύ, απλά το έχω ακούσει, πετάω buzzwords τώρα, με έπιασες. Ωραία είναι τα buzzwords. Ναι, ωραία. Εκεί πιστεύω ότι ίσως είναι ένα από τα πεδία που θα μπορούσαμε να δούμε καλό craftsmanship σιγά σιγά. Γιατί μέχρι και πριν 5 χρόνια σίγουρα το infrastructure κατά βάση το διαχειριζόμασταν χεράτα. Που κι αυτό. Εντάξει, υπήρχαν παιδί μου provisioners, αλλά ήταν σε επίπεδο υποδομής. Ήταν λίγο πιο χαμηλό επίπεδο. Τι εννοείς? Θα μπορούσε να έχεις για παράδειγμα Chef, θα μπορούσε να έχεις τέτοια εργαλεία τα οποία. Είχαν, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, θα σηκώσω ένα μηχάνημα, θα μπω μέσα, θα το σετάρω, θα περάσω πράγματα. Ναι. Okay. Ήτανε. Δεν διαφωνώ. Το κλασικό. Το Ansible. Το Ansible υπήρχε. Υπήρχε το Tower εκεί πέρα.
ήταν εργαλεία, ρε παιδί μου, τα οποία σου λένε προβλήματα και τα οποία, ρε παιδί μου, ένας καλός admin σε σχέση με έναν όχι καλός admin, υπήρχε μεγάλη διαφορά. Α, ναι, δεν το συζητάμε. Άρα υπήρχε καράφανση. Όχι, δεν το συζητάμε. Απλώς ποια ήταν μια σημαντική διαφορά που κάτι εξαφανίστηκε, αλλά τώρα έχουμε κάτι άλλο. Εκεί έπρεπε να στήσεις μηχανήματα που λέμε αυτό, αρχίζει και κλείπει. Δηλαδή από εκεί που. Εγώ το έχω πει σε προηγούμενο επεισόδιο ότι τώρα το να κάτσω να στήσω Docker Swarm δεν είναι πολύ δύσκολο να κάτσω να το κάνω. Αν και τώρα που βρήκα ότι το έκανα αυτό σε ένα άλλο project, μπορείς να στήσεις self-hosted GitHub Runner. Οπότε μπορείς στο δικό σου μηχάνημα να τρέχει GitHub Actions. Mm-hmm. Το κάνει πολύ πιο εύκολο άμα έχεις ένα μηχάνημα και θες να βάλεις πράγματα. Άμα την είναι ότι θα μιλάει αυτό με τον Docker Swarm. Ναι, είναι πολύ εύκολο. Αλλά πάμε πίσω. Εγώ προσωπικά βλέπω ότι όλο και περισσότερο, είδες που το συζητούσαμε κιόλας, τώρα έχουμε τα πράγματα στην Amazon κατά βάση. Μ' αρέσει να είναι όλα τα πράγματα εκεί πάνω και σου δίνει πάρα πολλές δυνατότητες. Load balancers, όλα αυτά, όλες αυτές τις βλακίες που κορόιδευα. Να βγάλω το ξύδι μου. Ναι, ναι, έλα. Ξέρεις γιατί θα το βγάλω το ξύδι μου. Ναι, δώσ' το, πες το, ξέρω γιατί. Λοιπόν, δεν υπάρχει μεγαλύτερη κουράδα από το Amplify. Δηλαδή, μιλάμε για τη μεγαλύτερη κουράδα ever. Τέλος. Να πούμε που χρησιμοποιούμε το Amplify ή όχι ακόμα. Σε ένα static site θέλω να κάνω, παιδί μου. Α, ναι! Σε δύο static sites. Θα το πούμε στο τέλος το ένα. Ωραία, ωραία. Το ένα static site θα το πούμε στο τέλος. Λοιπόν, το Amplify είναι η Jamstack suite της Amazon. Το λέω σωστά. Ναι, για static sites είναι ένα πράγμα, ρε, εντάξει. Είναι αυτό που προσπαθούμε, ρε παιδί μου, να... Είναι σαν το Transformers, ρε παιδί μου. Προσπαθεί να πάρει 15 άσχετα πράγματα μεταξύ του και να τα βάλει σε ένα. Ναι, και να βγει. Όχι το Transformers. Frankenstein. Όχι, κοίτα. Ο Frankenstein είναι πιο σωστό γιατί εγώ σκεφτόμουν το Transformers και του Power Rangers που θυμάσαι ενώ του αναγκάζει. Ναι. Αυτοί είχαν κάποιο σκοπό, ρε παιδί μου. Αυτό δεν έχει σκοπό. Είναι κουράδο. Απλά ένα Frankenstein, ρε παιδί μου. It's alive και γεια σα. Σηκώθηκε. Κάπω τώρα δεν μα πειράζει και πολύ. Οκ. Το οποίο πρακτικά τι είναι, είναι ένα σύνολο εργαλεία τα οποία έχει η Amazon και τα οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να φτιάξεις Jamstack εφαρμογές, δηλαδή εφαρμογές οι οποίες είναι στατικά websites τα οποία ενδεχομένως έχουν και κάποια APIs ή κάποια routes και κάπως όλα αυτά, δηλαδή παίρνεις κομμάτια από εδώ και από εκεί και τα στείνεις σε μία εφαρμογή για τον τελικό καταναλωτή. Ωραία φάση, όχι το Amplify ωραίο. Και αυτό μετά φτιάχνει κάπως κάποια cloud formation templates on demand τη στιγμή που το τρέχεις και του λες βάλε αυτό και βγάλε εκείνο. Δηλαδή προσπαθούν να κάνουν κάτι το οποίο το λένε infrastructure as code και για να το χρησιμοποιήσεις πρέπει να χρησιμοποιήσεις το CLI για να κάνεις όλο με το χέρι. Ναι. Είναι περίεργο. Εμείς κάπως τα καταφέραμε με το ένα site, αλλά στο άλλο που χρειάστηκε να συνδεθεί σε κάτι που δεν ήταν στατικό πίσω. Ναι. Μπορεί εγώ να φταίω. Όχι. Αλλά είναι κουράδο. Και εγώ νομίζω ότι έπρεπε να είναι καλύτερο, ειδικά όταν υπάρχει ανταγωνισμός γύρω από αυτό. Εντάξει. Θα το φτιάξουν, απλά ρε παιδί θα μπορούσαν να σου δίνουν περισσότερο έλεγχο στο πώς μπορείς να το στήσεις αυτό. Το οποίο θα το περίμενα από την Amazon. Ναι. Η αλήθεια είναι. Δηλαδή, πρακτικά είναι σαν να σου λέει ότι α, είναι cool, γιατί δεν πα στην κονσόλα τη Amazon και χρησιμοποιεί το CLI. Δεν με νοιάζει καθόλου, ναι. Δεν είχα καμία βρεμούρα να το κάνω αυτό το πράγμα. Ναι, οκ. Μπορεί βέβαια να λέω βλακίες, αλλά τέλος πάντων με την αναζήτηση που έκανα δεν μου είχε αρέσει. Ναι. Εγώ είμαι fan Cloudflare σε αυτά τα πράγματα. Okay. Θεωρώ ρε παιδί. Cloudflare Pages. Δεν το ήξερα εγώ τι παίζει αυτό. Ρε, η δουλειά που κάνανε στην Cloudflare είναι τόσο μπροστά από του άλλου. Δηλαδή. Το πιστεύω. Αισθάνομαι ότι είναι μη συγκρίσιμη άντρε, παιδί μου. Δεν είναι τέτοια φάση. Σίγουρα. Κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το πράγμα. Είναι πολύ λεπτό. Βασικά δεν κάνουν τα πάντα, κάνουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Έχουν ένα νη. Εντάξει, κοίταξε. Κάνουν αυτά. Κοίταξε τώρα κάνουν και τέτοιο. Και object storage. Το Arctic Storage βάλανε emails, βάζουν ερευνητικά. Emails! Ναι. Έλα, ρε φίλε! Πρακτικά βάλανε ένα σαν email firewall το οποίο κάθεται μπροστά από τους mail servers σου. Αυτό είναι κυρίως για αυτούς που δεν έχουν για παράδειγμα κάτι από το Google Apps, το Zoho ή κάτι ερευνητικό πιο στημένο και έχουν πιο παλιούς ή πιο απλοϊκούς mail servers. Και κάθεται μπροστά και κάνει αυτό forward τα emails. Φτιάχνει λίστες, σου κάνει τέτοια πράγματα, δηλαδή στα γκρουπάρει. Και πρακτικά σου φιλτράρει και σαν antivirus μετά. Σόπα ρε.
Δεν το ήξερα ότι έχουν κάνει τέτοια πράγματα. Είναι τώρα, το ανακοινώσανε δύο εβδομάδες, τρεις, δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα σαν okay. Γενικά, ρε παιδί μου, παίζουν στο DNS και λίγο μπρος πίσω. Ξέρεις, πάνε ρε παιδί μου σε αυτό το κομμάτι να παίξουν και θεωρώ ότι κάνουν φοβερή δουλειά. Εγώ είμαι super fan. Okay. Ναι, 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 όχι. Σου έχω πει εμένα ο λόγος που δεν έχω ξετρελαθεί με την Cloudflare είναι γιατί. Δεν ξέρω. Μ' αρέσει να πούνε. Κάποτε δεν μ' άρεσε, τώρα μου φαίνεται πολύ βολικό που είναι όλα στην Amazon για κάποιο λόγο. Είναι πολύ βολικό. Θεωρώ ότι σου δίνει μια πολύ ευρεία suite από πράγματα. Για κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα όπως το DNS μου θα έπρεπε. Θα φύγεις, ναι, ναι, ναι. Να βασαλούν. Θα τραβήξω ένα pull request κάποια στιγμή, ναι. Θα το κάνω και θα το καταλάβεις, ξέρεις, θα είναι λίγο. Ένας πάντως. Ένας απρού στον ύπνο σου. Ένας από τους λόγους που. Είμαι πολύ αυτό το καιρό έτσι hyped κιόλας είναι ότι κάποια από τα projects τα οποία έχουμε και που συζητάμε έχουν μέσα όντως κάποια challenging κομμάτια που θα χρειαστεί να βάλουμε skills. Mm-hmm. Και το ένα το προϊόν που έχουμε συζητήσει ότι θα, βασικά και τα δύο που έχουμε συζητήσει ότι θα βγάλουμε με τα προϊόντα έχουν μέσα αυτό. Και ένα προϊόν που δουλεύουμε με ένα πελάτη που είναι στο χώρο της ιδιωτικότητας, εκεί έχει, χρειάζεται κάποια skills αυτό συγκεκριμένα για να γίνει. Και το χαίρομαι, ρε γαμώτο. Κοίτα, όσο ωραίο, βασικά όσο περίεργο είναι κάποιες φορές να κάνεις πράγματα για να τα κάνεις, τόσο ωραίο είναι να χρειάζεται να λύσεις προβλήματα για να τα λύνεις, έτσι. Δηλαδή θεωρώ. Ναι, ναι. Καλά, καλά. Η λογική, ρε παιδί μου, τι είναι, είναι ότι άμα εγώ πάω και βάλω. Amplify σε ένα στατικό website. Λέμε τώρα. Για να το βάλω, είναι λίγο ρε παιδί μου μαλακία. Άμα όμως πραγματικά μου λύνει πρόβλημα και μπορέσω εγώ βάζοντας craftsmanship, χρησιμοποιώντας εργαλεία, συνδυάζοντας τεχνολογίες, που όλο αυτό το συνδυαστικό ρε παιδί μου, όχι το. Γενικά είμαι πολύ του οριζοντίου ρε παιδί μου πράγματος. Ότι μπορώ να φέρω κοντά πράγματα που μου αρέσει ρε παιδί μου για να παράξω κάτι παρά του full deep dive σε κάτι. Οκ, okay, ναι, 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 ναι. Μετά είναι πολύ πιο ωραίο, αλλά το κάνεις και να έχει νόημα. Τώρα το να φέρω Lambda, serverless APIs, gateways, CloudFront, whatever, Elastic, τέτοιο έχει η Amazon για κάτι το οποίο δεν έχει νόημα, είναι λίγο ρε παιδί μου. Όχι, ναι. Σε αυτό συμφωνώ. Κοίταξε, εμείς είχαμε δοκιμάσει την αρχή, είχαμε δοκιμάσει το Netlify, αλλά είχε σοβαρά θέματα. Έχει δύο φορές που έχει κάνει fault το Netlify, ενώ θέλω πάρα πολύ να το χρησιμοποιήσω, ναι. Δεν το έχω καταφέρει. Cloudflare Pages, εγώ είμαι μέσα. Π.χ. για να έρθουμε στο θέμα, για να φτάσουμε βέβαια στο σημείο εμείς να χρησιμοποιούμε το Cloudflare Pages, οι τύποι έχουν βάλει δουλειά engineering μέχρι και στο πώς θα είναι αυτό το εν τέλει για σένα. Δηλαδή από το πώς θα λειτουργεί καλά, πώς θα είναι γρήγορο, πώς θα είναι φιλικό. Και αυτό συνήθως το βλέπεις και σε προϊόντα και ίσως αυτό είναι που λείπει σε ένα βαθμό. Τα οποία έχουν και μια διαφορετική προσέγγιση. Δεν είναι αυτό το CRUD. Α, μπήκα. Ωραία, έχω μια λίστα με πράγματα. Τέλεια, ανοίγω. Τώρα βλέπω τις λεπτομέρειες. Τώρα εδώ κάνω put request. Εδώ κάνω delete. Ναι, συνενώ. Γεια σου. Και εκεί πέρα νομίζω ότι για να το δέσω και με το αρχικό θέμα ή από εκεί πέρα που ξεκινήσαμε με το craftsmanship, είναι φοβερό το ότι μπορείς να κερδίσεις αν βάλεις παρέα έναν μηχανικό, έναν engineer, δίπλα σε έναν άνθρωπο που ξέρει να φτιάχνει προϊόντα, έναν product owner που θα λέγαμε, ας πούμε, σε μια σύγχρονη ομάδα, και μπορέσουν αυτοί μαζί να βρουν μια λύση. Γιατί το. Από τη μία, ρε παιδί μου, κάποιος ο οποίος ασχολείται με το προϊόν θα μπορέσει να συνδέσει πράγματα τα οποία δεν είναι άμεσα τεχνικά, ώστε να τα φέρει στην κουβέντα. Ο μηχανικός μπορεί να βρει μια λύση η οποία να λύνει το πρόβλημα με κάποιον τρόπο που δεν μπορούσε καν ο άλλος να φανταστεί ότι μπορεί να γίνει. Και αυτή, μιλάμε, η σύνδεση είναι φανταστική και είναι πολύ δύσκολο να το βλέπεις, ρε παιδί μου, αυτό να γίνει. Και καταλαβαίνεις, πιστεύω, πότε προϊόντα έχουν βγει από τέτοια πράγματα. Και γι' αυτό ενθουσιάζομαι πολλές φορές με εταιρείες που κάνουν προϊόντα για προγραμματιστές. Επειδή συνήθως εκεί πέρα οι προγραμματιστές έχουν ένα πιο κεντρικό ρόλο στον τρόπο πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις για να βγει το τελικό προϊόν. Δεν είναι ότι, ξέρω εγώ, φίλε, από οικονομικά θα φτιάξουμε αυτό. Όχι, είναι πάμε να βρούμε μια λύση, ρε παιδί μου, παρέα. Πάμε να το δουλέψουμε και να το βγάλουμε. Και εκεί πέρα βλέπεις πραγματικό craftsmanship και συνεργατικότητα. Ξέρεις τι σκέφτηκα τώρα, έφαγα ένα επίφανη από αυτό το οποίο. Γι' αυτό με ξύνει το κεφάλι. Γι' αυτό με ξύνει το κεφάλι μου.
Έχω την εντύπωση πως έχει κάνει, τώρα μου ήρθε αυτό, παίζει να έχει κάνει πολύ ζημιά όλο αυτό το agile πράγμα. Θα σου πω τώρα γιατί. Τώρα το σκέφτηκα. Για πες. Άκτη μαλακία παίζει. Λοιπόν. Για πες. Λύσε μας το πρόβλημα. Λοιπόν. Άκτη, όλα εδώ απαντώνται. Λοιπόν. Αυτή η μανία με το agile νομίζω ότι έχει φέρει δύο κακά. Το πρώτο, γιατί εγώ βασικά έχω δει δύο κακά. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν περιπτώσεις για να μην τα λέμε αυτά που εφαρμόζεται σωστά, περιπτώσεις που τα γαμάει όλα. Λοιπόν, τι έχω δει. Πρώτον, αυτός ο πολύ αυστηρός χρονικός περιορισμός στο να βγουν πράγματα, γιατί ξέρεις, λες, ναι, άμα κάτι δεν είναι έτοιμο όπως πρέπει, δεν βγαίνει στο sprint, αλλά μετά ξέρεις, έρχεται η κλασική απάντηση, το έχουμε τάξει στον πελάτη και οπότε. Ξέρεις, όλοι ξέρουμε μετά τι γίνεται. Μπαίνουν έτσι, ρε παιδί. Α, ναι. Εντάξει. Πώς θα μετρώ στην Κίνα, ρε παιδί μου. Έχει κίνδυνο το παπάκι. Ναι. Αυτό είσαι στο μετρό στην Κίνα που είναι κάτι μπάρες και τους πρόχνουν μέσα στο βαγόνι. Σπρώχνουν. Επειδή αυτό πρέπει να φύγει στην ώρα του, γιατί μετά χάνεται το schedule. Οπότε, ξέρεις, οπότε έτσι είναι τα features, ρε παιδί μου. Okay. Λοιπόν, είναι δύσκολο αυτό να είσαι τεχνίτης μερακλής με μεράκι όταν υπάρχει αυτό. Ένα. Το δεύτερο που έχω δει. Δεν ξέρω σε πόσο σημεία γίνεται. Έχω δει ότι μια πολύ μεγάλη υπερανάλυση από το κομμάτι του product και του business στο πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Υπερανάλυση τύπου θα κάνεις αυτό, μετά θα κάνεις το άλλο, μετά θα κάνεις το παράλληλο, μετά θα κάνεις το... Έτυχε τώρα κάπου αλλού και έβλεπα ένα άτομο το οποίο ήταν businessικό να γράφει τον αλγόριθμο. Α. Ναι, τον αλγόριθμο ξέρεις το flowchart σαν να λέμε. Περίμενε. Το οποίο... Όχι το flowchart του χρήστη. Α. Το flowchart ότι θα κάνεις αυτό, μετά θα πας, θα πειράξεις αυτό στη βάση, θα κάνεις, θα ράνεις. Ο developer, γιατί αυτό στο τέλος της ημέρας είναι μια δουλειά. Αν άλλος έρθει και χρησιμοποιήσει την ιεραρχία, εσύ θα κάνεις αυτό το οποίο θα σου πει. Matter what. Κοίτα. Περίμενε. Οπότε, να ολοκληρώσω. Όταν έρχεται όλο αυτό το procedural, σαν να πηγαίνεις εσύ στον καφετζή, ρε παιδί μου, και να του λες, ξέρεις τι, θα... έλα, σταμάτα τώρα να λέθεις. Αφού ξέρω. Ναι, αφού ξέρω. Καταλαβαίνεις. Αυτό δεν μπορείς να είσαι τεχνίτης. Για να είμαστε δίκαιοι και απέναντι στο agile στη μεθοδολογία, στις αρχές του, είναι πολύ διαφορετικό από τον τρόπο που πολλές φορές εφαρμόζεται. Και άρα, ναι, με αυτό είπα. Αυτό είπα. Είναι η εφαρμογή πολλές φορές. Αυτό είπα. Ότι ενώ λέει ότι παιδιά, ό,τι δεν είναι. Για να βγει κάτι πρέπει να είναι σωστό. Όντως αυτό λέει. Και άμα δεν είναι σωστό, δεν βγαίνει. That's cool. Γι' αυτό κάνεις έκπτωση στα features, ενδεχομένως που θα επιλέξεις να βάλεις μέσα σε ένα sprint ώστε να βγει κλπ. Γιατί για παράδειγμα, ρε παιδί μου, πολλές φορές τι γίνεται είναι ότι δεν είμαστε waterfall. Είμαστε waterfall, απλά έχεις δύο εβδομάδες για να κάνεις. Problem solved. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, θέλει χρόνο, θέλει προσπάθεια, είναι δύσκολο. Για όλους είναι δύσκολο. Δεν είναι τα πάντα άσπρη μαύρο και πολλές φορές σε αναγκάζουν και σε παίρνουν μπάλα, ρε παιδί μου, σε καταστάσεις. Δεν είναι ότι... Ένα θέμα εκεί, νομίζω, project management είναι το ότι γεμίζουν πάλι το capacity των προγραμματιστών. Οπότε όταν είναι γεμάτο το capacity, γίνεται αυτό το πράγμα ακριβώς. Και μετά πας και φάσεις buffers και buffers. Δεν ξέρω, μωρέ. Δηλαδή, δεν ξέρω αν υπάρχει και λύση με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να σου πω ποια είναι η λύση. Είναι κάτι που συζητούσαμε. Εγώ να βλέπεις μου. Η λύση είναι όχι τόσα πολλά πράγματα. Δεν χρειάζονται τόσα πολλά πράγματα. Δεν είναι, μωρέ, πάντα η λύση αυτό. Ενώ δεν μπορεί η λύση να είναι ίδια για όλους. Μην πηγαίνουμε στο άλλο. Θα σου κάνω τώρα το διαβολάκι και το αγγελάκι. Ξέρεις, θα κάνω τη φάση αυτή. Νομίζω ότι. Κοίταξε, εγώ λέω με την εμπειρία μου αυτά που βλέπω. Θεωρώ ότι θα μπορούσαν να γίνονται πλάν λιγότερα πράγματα. Mm-hmm. Δεν λέω οι άνθρωποι να δουλεύουν λιγότερο από το στυλ. Ωραία, παιδιά, αφήστε υπολογιστές αυτά. Πάμε όλοι στις παραλίες, δουλεύουμε μια ωρίτσα τη μέρα και γεια. Αλλά μια κατανόηση ότι, ωραία, εγώ ζητάω αυτή τη στιγμή ένα καινούριο feature. Το ότι εσύ, ρε παιδί μου, με το που κοιτάς την οθόνη, αυτή γυρίζει ανάποδα, σου φαίνεται κάτι απλό. Εντάξει, δεν πειράζει. Κάντε αυτά και θα σου πω μεθαύριο τα υπόλοιπα. Ναι. Και υπάρχει και. Αν και έχω δει στο γραφείο το πρωί και λες, γιατί δεν είναι έτοιμο ο Μίτσι. Γιατί. Έλα, είναι έτοιμο και το ζητήσει μια ώρα πριν, ξέρω εγώ. Πώς πάμε. Όλα καλά. Χρειάζεται κάποια βοήθεια.
Οπότε νομίζω αν δεν υπάρχει χρόνος. Είναι δύσκολο, εντάξει. Όχι, όντως είναι δύσκολο. Απλώς έχω δει μία μανία στο Agile και να μπαίνουν πράγματα στο sprint, να είμαστε γεμάτο το sprint, παιδιά, μην πάει χαμένος χρόνος, ξέρω εγώ, και η εφαρμογή είναι, ξέρω εγώ, αγγελίες για μεταχειρισμένη τροφή για καναρίνια, ξέρω εγώ. Ναι, αλλά πόσα story points βγάλαμε, φίλε. Ναι, ναι, ναι. Τι velocity έχει. Τέλος πάντων, εντάξει, έχει ομάδα. Είναι καθαρά. Πλάκα κάνουμε, όχι. Είναι. Όσο μεγάλο μια εταιρεία είναι, χρειάζεσαι τρόπους να καταλαβαίνεις τι γίνεται, ώστε να βρίσκεις προβλήματα. Κάπου πάντα στη μέση, ρε παιδί μου, μια αλήθεια τώρα. Όχι, okay, σίγουρα. Το ειδικά, πού ακριβώς είναι εξαρτάται από τον οργανισμό. Ειδικά όσο μεγαλώνει. Απλώς σου λέω, το κακό είναι ότι όταν βάζεις σε κουτάκι εντελώς το process, το οποίο είναι απαραίτητο να γίνει. Είναι εύκολο να μπει και στη λούμπα ότι ξέρεις τι, αυτό το κουτί πρέπει να είναι γεμάτο. Διαφορετικά πήγαν χαμένα resources. Αυτά τα θεωρώ πως. Άνθρωποι είναι αυτά, ναι, 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 ναι. Εγώ λέω ότι σκέφτομαι άλλο, δεν τα λέω εγώ. Θεωρώ ότι είναι καλό να υπάρχει. Πήγα να το πω buffer. Anyway, έγινα και εγώ ένα από αυτού. Να υπάρχει ένα buffer, παιδί μου, στο οποίο ξέρεις, θα πεις, ο άλλο αυτό πρέπει να το σκεφτεί. Mm-hmm. Πρέπει να βγει μερακλείδικο. Πρέπει να βγει σωστό. Για πολλούς λόγους. Μπορεί να μην σε νοιάζει, βέβαια. Πρόσεξε, θα σε νοιάζει. Ναι, μπορεί να μην σε νοιάζει. Διαμάσου να μην σε νοιάζει. Ναι, πάω πάσο. Διαμάσου την πίστη. Μπορεί να μην σε νοιάζει, όντως. Και να το πω διαφορετικά. Μπορεί να μην σε νοιάζει πάντα. Δηλαδή και εμείς κάναμε πράγματα σε δουλειές που έχουμε ετοιμάσει τώρα, στα οποία δεν βάλαμε όλο το μεράκι που μπορούσαμε. Αλλά δεν χρειαζόταν. Μα υπήρχαν και σημεία και projects τα οποία παίρνουμε και ο σκοπός είναι να βγάλουμε κάτι μέχρι τότε. Ή να κάνουμε την καλύτερη δυνατή δουλειά που μπορεί να γίνει σε μισή μέρα, σε μια μέρα, σε δύο μέρες. Και αυτό είναι καλό. Ναι. Αλλά είναι ορισμένο. Ξέρω ότι θα πάρω. Δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα πάρω ακριβώς. Ξέρω πόσο θέλω να χαλάσω. Θέλω να ρισκάρω. Ένας καινούριος προγραμματιστής που τώρα ξεκινάει την πορεία του. Πού πιστεύεις, σε ποιο τομέα, γιατί το software είναι τεράστιο, παιδί μου. Ναι. Σε ποιο τομέα πιστεύεις ότι υπάρχει περισσότερος χώρος για να αναπτύξει δεξιότητες και skills? Νομίζω ότι όλοι οι τομείς είναι εξίσου δόκιμοι ώστε να πας να αναπτύξεις καινούριες δεξιότητες. Απλά πρέπει να το θέλεις εσύ πολύ σαν νέος προγραμματιστής και πρέπει και η ομάδα στην οποία θα ενταχθείς να είναι διατεθειμένη να σου δώσει το χώρο που χρειάζεται γι' αυτό. Μπορεί να είναι από το, ξέρω εγώ, πιο απλό ένα ERP που στο δικό μου μυαλό δεν λέω ότι είναι, αλλά στο δικό μου μυαλό θα ήταν ένα από τα πιο ενδεχομένως ζώρικα projects και από έχεις πολλούς πελάτες, έχεις πολύ custom κώδικα για κάθε πελάτη και το καθεξής, είναι κάτι που δεν μου αρέσει να κάνω γενικά, ρε παιδί μου, αυτό. Θα μπορούσε εκεί, άμα υπάρχει αντίστοιχη τέτοια, να το κάνεις με μεράκι, να βρεις τρόπο να κάνεις τη λειτουργικότητα αυτή διαθέσιμη και σε άλλους πελάτες και όχι μόνο σε ένα, να βλέπεις, ρε παιδί μου, ξέρεις πιο ολιστικά την κατάσταση. Και θα μπορούσε και να πας να κάνεις, ξέρω εγώ, λογισμικό στην Tesla που θα πάρεις ένα αυτοκίνητο οδηγά ή μόνο του, που δεν μπορώ να φανταστώ καν πως κάποιος μπαίνει στη διαδικασία να το φτιάξει αυτό. Ναι, ξέρω, ναι. Δηλαδή, σε αισθάνομαι χρειάω εγώ και μπορεί, ρε παιδί μου, εκεί πέρα να είναι ότι χειρότερο και να το κάνουν χαλιά. By the way, για παράδειγμα, σκεφτόμουν να κάνω custom κώδικες και όλα αυτά, extensibility, εκεί είναι που πολύ μπορεί να πέσει το μεράκι. Ένα ERP είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα που θα χρειαστεί να το φτιάξεις. Ναι, ωραία. Απλά host εκεί πέρα. Εντάξει, μετά εκεί βγήκε Spaghetti Monster, ρε παιδί μου, εντελώς. Δυστυχώς, ο κανόνας λέει ότι βγαίνει έτσι. Αυτή που είναι. Το επόμενο κακό που μπορεί να γίνει εκεί, ξέρεις τι είναι. Πάμε. Microservices, silos, micro frontends, πάμε να τα σπάσουμε όλα γιατί να μην γίνουμε σπαγγέτι. Οπότε γιατί φιλάω, είμαστε απλά πολλά κεφτεδάκια. Ξέρεις τι είναι χειρότερο από μια μακαρονάδα? Τι? Σου έχουν κόψει ποτέ τα μακαρόνια? Όποτε. Όχι, κύριε φίλε. Όχι χειρότερο. Όχι κομμένο. Όχι χειρότερο. Όχι κομμένο μακαρόνια. Ήταν εφιάλτη. Δηλαδή, άμα πήγαινα σε κανένα φίλο ή φίλη μικρό, ρε παιδί μου, και κόβαν τα μακαρόνια στο σπίτι, ήταν πόπο, μου μιλάτε μετά. Όχι, ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι. Χάλια, κομμένο μακαρόνι ποτέ. Εκεί, αυτοί που έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, για παράδειγμα, σίγουρα έχει πέσει μεράκι, φαίνεται από το τελικό αποτέλεσμα, είναι το GitHub με τα Actions. Που κι αυτά βέβαια έχουν πολύ κακό uptime, έτσι. Να το πούμε κι αυτά. Κακό uptime. Ναι, γενικά πέφτουν πολύ συχνά τα άτομα. Όντως. Mm. Δεν αντιμετωπίζω προσωπικά προβλήματα. Είναι με τις ώρες τους. Όντως. Έχουν κάποιες περιόδους που έχουν. Πάντως το πώς έχουν σχεδιάσει τη γλώσσα με τα workflows, το τι μπορείς να κάνεις reuse, ειδικά τελευταία, φαίνεται ότι
Το σκέφτονται. Ναι. Ναι, το σκέφτονται πολύ, το βλέπω. Δηλαδή, βλέπω αυτά που κάνει το GitLab. Και αυτοί έχουν κάνει στο συγκεκριμένο κομμάτι πολύ καλή δουλειά. Εμένα δεν μ' αρέσει. Εγώ βλέπω το GitLab και μπορώ να σκεφτώ. Δηλαδή, το βλέπω και λέω, ρε φίλε, εντάξει, απλά δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Γιατί. Εντάξει, μην είσαι μωρέ εγκάθετο. Όχι, ξέρεις γιατί. Γιατί νομίζω έχει πάρα πολύ να κάνει ακόμα και με τα ονόματα που χρησιμοποιεί ο καθένας. Δηλαδή, okay. Είναι GitLab CI. Είναι ένα πολύ ξεκάθαρο build, deploy τέτοιο. Τα abstractions που έχει σκεφτεί το GitHub, ότι εσύ στην ουσία θέλεις να κάνεις workflows για να αυτοματοποιήσεις τις διαδικασίες σου γενικά. Okay. Okay, το δέχομαι. Και υπάρχουν πολλά κομμάτια τα οποία θα κάνεις reuse από το ένα σημείο στο άλλο. Okay. Και μπορείς να τα κάνεις reuse σε διαφορετικά επίπεδα. Και εμείς θέλουμε να γράψεις το λιγότερο δυνατό. Είναι σαν να κάνω διαφήμιση αυτή τη στιγμή, αλλά εμένα όντως μου έδωσε. Δεν αυτό. Κάνει διαφήμιση. Ναι. Κάνω, αλλά τι να κάνω. Προσωπικά μου δώσανε αυτό. Ρε μαλάκα, το σκεφτήκανε πολύ. Όχι, είναι καλοφτιαγμένο. Ρε παιδί μου, γενικά φαίνεται κάτι που είναι καλοφτιαγμένο. Όπως για την εποχή του, αυτό που ήταν τρελά καλοφτιαγμένο ήταν το Jenkins. Όσο το σκέφτομαι. Δηλαδή, άμα σκεφτεί το πότε φτιάχτηκε το Jenkins, τι. Ήταν σαν ένα οικοσύστημα, ρε παιδί μου, συγκεκριμένο. Κατά κύριο λόγο γράφανε άνθρωποι Java. Θέλανε Java plugins, μπορούσαν να έχεις τα plugins σου, να τα βάλεις πάνω, να τρέξεις, να έχεις το δικό σου κώδικα. Ήταν όντως πολύ καλό. Σκεφτείτε ότι εμείς είχαμε το δικό μας Jenkins και. Έχουμε κάνει πολλά λάθη. Ναι. Και έξω το χειρότερο νομίζω είναι ότι είχαμε το δικό μας Jira. Self-hosting. Πω πω. 8 GB RAM το καλημέρα. Αυτό ή ότι κάναμε και community messages. 2 ώρες άνω κάτι τελεία και μετά γράφαμε. Ναι, για να τα περάσει στο Jira. Πόση ώρα δουλέψαμε. Που έχω απογοητευτεί που δεν το έκανε αυτόματα. Νομίζω ότι βάζα κάποιο μετρητή. Αλλά ναι. Anyway. Όμορφα. Craftmanship, ωραίο πάντως. Εντάξει, είναι καλό. Ήταν καλό το παιδί για να ξέρει. Θεωρώ ότι είναι άμα ρε παιδί το γουστάρεις και όλο αυτό που κάνεις. Φαίνεται αυτό. Και σίγουρα. Όπως είπες, δεν είναι απαραίτητο να το γουστάρεις. Δεν είναι απαραίτητο να το γουστάρεις. Είναι, πάνω απ' όλα είναι μια δουλειά. Δηλαδή το βασικό είναι ότι βιοπορίζεσαι από αυτό το πράγμα και κάνεις τη ζωή σου. Τώρα από εκεί πέρα αναγκαστικά επειδή είναι μια τέχνη και αυτό. Δεν το γλιτώνεις. Η τέχνη του πολέμου. Ναι. Βιβλιάρα. Καλυπέτυχε, είχες δίκιο. Επειδή είναι μια τέχνη, έχει όλο αυτό το κομμάτι μέσα το μεράκι, το craftsmanship και αυτά τα οποία είναι ωραία και εμένα μου έχουν λείψει και νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε το επόμενο χρόνο που έρχεται. Μιλώντας για craftsmanship. Ναι. Πού θα μπορέσει κάποιος να βρει αυτό το επεισόδιο, Πάρη? Πάω. Ξετρελάθηκα. Πάρ' το συντριβάνι. Λοιπόν, παιδιά. Μικρήκουβέντα.fm. Υπάρχει website πλέον. Super. Λοιπόν, το οποίο είναι γραμμένο σε Amplify. Που μιλάμε μεγάλη ταλαιπωρία. By the way, παιδιά, το framework που χρησιμοποιήσαμε είναι το 11T, το οποίο ήταν γαμάτο. Ωραίο ήταν. Βλέπω βλακίες. Τέλεια. Και πάντα μου φταίγει το JQ για κάτι. Και μου άρεσε και το Nunjax που είναι νομίζω ναι, template, ναι. Η γλώσσα για templates που χρησιμοποιήσαμε ναι. Που την έχει και το Django. Αν το πάμε καλά. Βασικά είναι επηρεασμένο το Django, την έχει γράψει Mozilla. Ναι, η Mozilla γενικά είναι πολύ μεγάλο Django ναι. Μαζί. Και λέει επειδή δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή το Django templating language μπροστά, φτιάξε το Nunjax. Πολύ καλή δουλειά. Ωραία, μπράβο. Οπότε, παιδιά, μικρή κουβέντα FM. Κάθετο, S03, κάθετο, τώρα το Slack δεν θυμάμαι ποιο θα είναι. Ε01. Αλλά... Α, το έχουμε με επεισόδια το έχουμε. Ναι. Ωραία. Μας βρίσκουν Google Podcast, YouTube, Apple Podcast, Spotify, Anchor FM, whatever. Έχουμε κάτι άλλο. Τα έχουμε όλα εκεί βασικά πλέον. Να είναι τακτοποιημένα. Εντάξει, στην αρχή λέει δεν είναι το επεισόδιο αυτό που θα είναι βολικό. Τέλεια. Αυτά. Και μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Τα λέμε. Α, θα κάνουμε τέτοιο. Τι. Έχουμε κάτι να προτείνουμε. Εγώ δεν έχω κάτι νομίζω, αλλά θυμήθηκα ότι είναι το τελευταίο μας section και δεν το κάναμε. Κάτσε να σκεφτώ κάτι from the top of my head αυτή τη στιγμή που να. Όχι, να σου πω κάτι. Αυτά που είπαμε. Παιδιά, τσεκάρτε το Nunjax, templating language. Nunjax είναι πολύ δυνατό. Ναι, και 11T για static site. Είναι το σωστό. Ωραία, παίρνω εγώ το Nunjax που το πρότεινα. Τέλεια. Και τι είπα εγώ, 11T έκλεισε. 11. Τέλεια. Ωραία. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Τα λέμε.